Αυξημένα κατά πολύ είναι τα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη, με την παραλλαγή έρη να δείχνει ότι αφορά το μεγαλύτερο μέρο των κρούσματων. Γλέντια, κοινωνικέ εκδηλώσει και από την άλλη, χρήση μέσων μεταφορά δείχνουν ότι ενισχύουν την τάση αύξηση που ναι, μεν, δεν δίνει σοβαρά συμπτώματα, ωστόσο δημιουργεί μια ανησυχία για τι ευπαθεί ομάδε του πληθυσμού. Αυτό όμω είναι ένα αναμενόμενο. Οι κοινωνικέ εκδηλώσει. Οι ο συνοστισμός στα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως είναι αεροπλάνα, καράβια, όλα αυτά ευωδώνουν τη μετάδοση του ιού. Τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν αυτή την τάση ξεκάθαρα. Ενώ την πρώτη εβδομάδα στις μονάδες του ΕΟΔΙ έγιναν 740 rapid test στο Ηράκλειο, από τα οποία θετικά ήταν τα 15, τη δεύτερη από τα 825 θετικά ήταν τα 31, την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου από τα 706 rapid test τα 51 ήταν θετικά, ενώ την τέταρτη εβδομάδα του Ιουλίου και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου από τα 1061 rapid test που έγινα θετικά ήταν τα 126. Ο υιός... αυτή τη στιγμή δεν είναι ο ιός που ξέραμε. Αν δείτε τις νοσηλίες μπορεί να έχουν ελαφρά αυξηθεί, αλλά τουλάχιστον τα περιστατικά δεν έχουν τη βαρύτητα των περιστατικών που έχουν. Καμία σχέση με τα συμπτώματα που είχαμε τα περασμένα χρόνια, πολύ πιο ελαφρά. Είναι ένα απλό κρυολόγημα, θα το έλεγα. Σαν ένα απλό κρυ... κρυολόγημα. Στα νοσοκομεία τη Κρήτη με COVID νοσηλεύονται 29 άτομα. 11 στο Παγνί, 6 στο Βενιζέλιο, 5 στα Χανιά, 2 στο Ρέθυμνο, 5 στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Από τα 29 άτομα, 2 νοσηλεύονται διασωλυνωμένα, στη μονάδα εντατική θεραπεία του Παγνή. Υπάρχει, ελέγχεται. Καλό είναι να φροντίζουμε και να φροντίζουμε τα άτομα που αγαπάμε που είναι λίγο πιο ευαίσθητα από εμά. Και στα φαρμακεία, ωστόσο, η ζήτηση σε self-test ή και διεξαγωγή rapid test έχει και πάλι αυξηθεί. Έχουμε αύξηση ζήτηση σε τεστ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. την Κυριακή που εφημερεύαμε δώσαμε πάρα πάρα πολλά και επίσης έχουμε και αρκετά θετικά κρούσματα πάρα πολλά θετικά. Δηλαδή σε σχέση με την περίοδο και σε σχέση με το ένα, με τι συνέβαινε δύο εβδομάδε πριν, νομίζω ότι είναι αυξημένα και καλό θα είναι ο κόσμο να προσέχει γιατί Φαντάζομαι ότι λίγο έχουν χαλαρώσει έχουν χαλαρώ τα μέτρα τελείω. Αν και σε γενικέ γραμμέ ο COVID αντιμετωπίζεται στι περισσότερε περιπτώσει ω ένα κοινό κρυολόγημα, οι επιστήμονε ζητούν τήρηση των μέτρων προστασία στι περιπτώσει που πρέπει να προστατεύονται ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και ασθενεί με χρόνια νοσήματα. Πάντω, αναντίστοιχη τη αύξηση σε self-test και rapid test είναι η πώληση μασκών αλλά και αντισηπτικων self Σelf-test παίρνουνε. Παίρνουνε. Μάσκε. Όχι, 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 καθόλου. Αντισηπτικά. Ε, πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Περισσότερο θέλω να διαπιστώσω να αν έχουν κορονοϊό, και λιγότερο τι μέτρα θα πάρουν μετά ή προληπτικά ή θεραπευτικά.